Λοιπόν, εμείς αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνουμε τις εκπομπές, όπως και άλλες εκπομπές επίσης, την Παρασκευή 7 του μήνα. Η Face Κορδά, είχαμε ακούσει ότι θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα, 14 του μήνα, διότι έχει και ένα Survivor All Star, γιατί όπως ξέρουμε τελειώνει ο νικητής, πρέπει να πάει σε κάποια εκπομπή από το Sky. Χθες, πότε λοιπόν, τελειώνει το Survivor? Αυτή την ερχόμενη εβδομάδα, 10, 12. 10 και 11 είναι ο τελικός και ο ημιτελικός. Ευχαριστώ, ρε Κώστα. Ο ημιτελικός και ο τελικός. Μπράβο, ρε Κώστα. Και γι' αυτό περιμένανε την εκπομπή να ολοκληρωθεί 14 του μήνα για να πάει ο νικητής. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε στους συντελεστές της εκπομπής ότι θα τελειώσει λίγο προώρα. Και τι εννοώ προώρα? Μια εβδομάδα νωρίτερα. Θα τελειώσουν την Παρασκευή, όπως και εμείς θα τελειώσουν, θα ολοκληρώσουν τις εκπομπές. Για τον εξής λόγο. Διότι πάνω στα στούντιο που είναι στα Μελίσια, εκτός από τον Νίκο Μουτσινά, τη Φέη Κορδά και τους ατέριας τους που μοιράζανε το πλατό. Τώρα έχει μείνει μόνο μία εκπομπή που είναι της Φέης, γιατί ο Νίκος Μουτσινάς τελείωσε και οι ατέριας του βγαίνουν ζωντανά από το Φάληρο. Mm-hmm. Οπότε για να εξοικονομήσουν έξοδα, βάρδιες κτλ, για πρώτη φορά ο τηλεοπτικός σταθμός Sky αφήνει το All Star Survivor ουσιαστικά ξεκρέμαστο. Δεύτερη κατά κάποιο χρονιά, τρόπο. Το είχε κάνει και με εμάς. Καλά, μπορεί να λύσει. Βεβαίως, γιατί είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Θέλανε να το τραβήξουν μια εβδομάδα παραπάνω μετά τον τελικό και θυμάμαι ότι είχαν τεθεί τέτοια ζητήματα. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άμα το ξέρω, ναι. Μήπως, ρε παιδιά, για αυτό το πρόωρο φινάλε ευθύνεται και το γεγονός ότι οι συνεργάτες της Face είχαν συμβόλαιο μέχρι, και τις, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι τις 2-3 νομίζω Ιουλίου, μέχρι σήμερα, αύριο και κάποια από αυτούς δεν δέχονται να πάνε μια εβδομάδα extension, γιατί θα ήταν πολύ αρνητικό. Γιατί να συνεχίσουν και κάποιοι από αυτούς του χρόνου. Εγώ αυτό ξέρω. Αλλά και τι κρεμάτε. Εσύ αυτό δεν ξέρει, Μπέζα. Ρε παιδιά, και τι κρεμάτε έτσι, κρεμάνε έτσι μια εκπομπή. Τι δηλαδή τώρα για 4-5 μέρες, α πούμε, θα πει στον άλλον δεν θα είμαι. Τώρα για μια εβδομάδα. Ρε παιδιά, περνά μια ολόκληρη χρονιά με κάποιον, τον εκτιμά, συνεργάζεσαι. Δηλαδή θέλω να πω πώ. Ότι για 5 μέρες σου λες στον νου, κοίταξε, κόψε το λαιμό σου. Μπορεί να κάνει. Περίμενε. Ένας άνθρωπος δεν ξέρουμε πώς μπορεί να νιώθει. Μπορεί να χαίρει τις εκτίμησεις της παρουσιάστρια, να μην χαίρει τις εκτίμησεις του υπόλοιπου σταθμού. Γιατί να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο? Εγώ είμαι υπέρ. Αυτό που λες λοιπόν και αυτό που λέει η Φλωρίντα συνηγορούν σε τι? Ότι αν συνεχίσουν κάποιοι συνεργάτες μαζί της, προφανώς θα κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και θα πούν, κοίταξε να δεις, εντάξει, επειδή είμαι για την εκπομπή, γιατί θα είμαστε εδώ του χρόνου. Πάμε να το κάνουμε. Αν κάποιοι δεν συνεχίσουν, γιατί το κάνουν? Σκέφτονται διαφορετικά. Σου λέει ούτως ή άλλως η συνεργασία μου λύγει. Είναι εγωιστικό αυτό. Είναι καθόλου εγωιστικό. Είναι επαγγελματικό. Καθόλου εγωιστικό δεν είναι. Παιδιά, στον χώρο της δουλειάς δεν χρειάζονται συναισθηματισμοί αρκετοί. Το έχουμε πληρώσει όλοι πάρα πολλές φορές. Το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι έτσι, αυτό το θέμα. Το έχουμε πληρώσει όλοι πάρα πολύ. Κάποιες φορές κάποια πράγματα πρέπει να πληρώνονται και να αναγνωρίζονται. Και αν λέω πληρώνονται, να μην πληρώνονται με χρήματα. Ο άλλος σου λέει, είμαι επαγγελματίας. Είχα κάνει αυτή τη συμφωνία και εκεί αυτή θα τηρήσω. Γιατί λέει το θέμα. Σε μια θέση. Καλά, μπορεί και κάποιοι να έχουν κανονίσει και να έχουν κλείσει κάπου αλλού και να τους είναι, πώς το λένε, τείχος το γεγονός ότι καθυστερούν κάποιες άλλες διαδικασίες και σου λέει, αφού του χρόνου εγώ δεν θα είμαι εδώ και θα πάω κάπου αλλού, μου καθυστερεί κάποια διαδικασία, οπότε δεν συνεχίζω. Να πω πάμε... τον νικητή του Survivor στην Κοσιόνη. Και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Καλά, παρόλα αυτά, ό,τι και να λέμε, φαντάζομαι δεν θα στενοχωρηθούν πολύ που τελειώνουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Είναι μια μόνιμη έκπληξη πάντως. Και για τη Φέη θα είναι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Φέη πραγματικά είναι μια έκπληξη μετά την άλλη.